Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί στην Άγκυρα παρακολουθούν, φαντάζομαι, στενά, παρακολούθησαν στενά όλα όσα υπόθηκαν κατά την συνάντηση του Γερμανού καγκελαρίου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Μανώλη. Ακριβώς, και ήδη στον τουρκικό τύπο υπάρχουν αντιδράσεις και για όσα είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα σχέδια τα τεθωρακισμένα. Φαίνεται ότι ενοχλούν, διότι όταν βλέπουμε την εφημερίδα Χουρίετ, ευρεία κυκλοφορία εφημερίδα Ινσοσύρια, να λέει σκανδαλώδη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η εφημερίδα Σαμπάχ να λέει ότι η Ελλάδα επέστρεψε στις εργοσιακές ρυθμίσεις και καταγγέλει πάλι την Τουρκία, όπως και ότι θα πάνε τα τεθωρακισμένα κοντά στον Εύρο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια νευρικότητα. Βέβαια, αυτό που μας προκαλεί εντύπωση δεν λένε τίποτα ούτε για τη συνέντευξη Σόλτς, για όσα έχει πει για τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα και τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι αυτό δεν θέλουν να το δουν, δεν θέλουν να αντιδράσουν, αλλά αντιδρούν βεβαίως στο γνωστό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να θα δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει και κάτι πιο επίσημο σε επίπεδο αντίδρασης. Στο μεταξύ, πάντως, η Τουρκία υποδεχόταν τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μετά από 12 χρόνια έφτασε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γκάντς, εδώ και συναντήθηκε με τον Χουλουσιακάρ. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μίλησε για συνεργασία στον τομέα της άμυνας, της ενέργειας. Θέλουν να περάσουν το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της Τουρκίας οι Τούρκοι. Αυτό προτείνουν. Βέβαια, οι Ισραηλοί θέλουν βήμα-βήμα. Φάνηκε και στις δηλώσεις αυτό. Υπάρχουν και διαφορές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκάντς, κυρίως για το Παλαιστινιακό. Και υπενθύμησε στις δηλώσεις του τις στενές σχέσεις που έχει το Ισραήλ και με την Ελλάδα και με την Κύπρο και με τις χώρες του κόλπου και βεβαίως μίλησε για διαμεσολάβηση. Αυτή η υπενθύμηση όμως θεωρείται ότι ένα μήνυμα του Ισραήλ πως τόσο καιρό έχει πολύ στενές σχέσεις δεν θα τις χαλάσει για την Τουρκία και μάλιστα να θυμίσουμε ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις χώρες, με τις χώρες του κόλπου είχε προβλήματα, με την Κύπρο και την Ελλάδα συνεχίζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.